Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα χτίσουμε ένα μικρό κομπιούτερ το οποίο θα μπορείτε να το πάρετε όπου θέλετε. Αυτό το κομπιούτερ θα χρησιμοποιηθεί γενικά για βασικές χρήσεις, δηλαδή λίγο email, λίγο browsing, λίγα βίντεο, για δουλειές, δηλαδή για οποιαδήποτε εργασία που έχετε, για κάποια παρουσίαση, για κάποια έρευνα που έχετε να κάνετε. Όχι τόσο για απαιτητικές χρήσεις. Θα σας δείξω όλη τη διαδικασία σήμερα από τα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσω. Θα προσπαθήσω να εξηγώ έτσι με λίγα λόγια το κάθε τι, αλλά όχι τόσο πολύ όσο να πάει πάρα πολύ ώρα το βίντεο. Απλά για να έχετε μια βασική ιδέα για το τι γίνεται. Αλλά πριν να μπούμε στο σημερινό βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Κοπέγια, αν είσαστε που Κύπρο και συγκεκριμένα Λεμεσό, έχω ένα top παφέρι να σας προτείνω. Το όνομα του είναι Γιώργος Γιαλουρίδης και είναι κοντά στην περιοχή του Αποστόλου Ανδρέα και ο πελός είναι εξαιρετικά καλός στη δουλειά του. Το πρώτο πράγμα που να δείτε μόλις μπείτε στο χώρο του είναι πώς συνέφαση διάστη λεπτομέρεια. Είναι απίστευτα ευγενικός και επαγγελματίας με τους πελάτες του. Πάντα στην ώρα του, αν κλείσετε ραντεβού μια ώρα, να είστε σίγουροι ότι εκείνη την ώρα να κάθεστε και να σας κουρεύει. Επίσης έχει κρατήσεις, αν δεν θέλετε να πιάσετε τηλέφωνο, που online, να κάνετε book. Και κάτι πολλά σημαντικό για μένα προσωπικά είναι ότι αν πάνω να κουρεύουμε, θέλω να κόφω συζήτηση με τον άλλον. Δεν θέλω απλά να πάνω για μένα έτσι να λαλούμε πώς ήταν ο καιρός. Μια χαρά ο καιρός, εντάξει. Πώς είναι η οικογένεια, μια χαρά, εντάξει. Ευχαριστώ, bye. Δεν θα το δείτε το πράγμα μαζί του. Θα μπορείτε να κόψετε ό,τι κουβέντα θέλετε και δεν θα καταλάβετε πώς έφυγε έτσι γλύωρα η ώρα και παράλληλα έκαμε σας ένα top κούρεμα. Αν αποφασίσετε να πάτε και ακούσετε με και δώκετε του μια ευκαιρία, δεν θα σας απογοητεύσει, θα σας κάνει top κούρεμα και έτσι ακριβώς όπως το θέλετε. Κάτω στην περιγραφή, αν θέλετε να μάθετε παραπάνω πληροφορίες, να αφήκω το link για την ιστοσελίδα του. Λοιπόν, αυτά είναι όλα τα parts που θα χρησιμοποιήσουμε και όλα θα χωρέσουν σε αυτό το μικρό το κουτάκι που είναι το size της παλάμης μου. Είναι αρκετά μικρό για να μπορείτε, όπως σας είπα, να το παίρνετε όπου θέλετε. Αυτό είναι το CPU cooler που θα ψήξει τον επεξεργαστή μας. Αυτή είναι η motherboard που θα κρατάει όλα μαζί τα components. Ο NVMe που θα χρησιμοποιήσουμε που είναι ουσιαστικά ένας πολύ γρήγορος SSD. Ο επεξεργαστής μας που είναι και κάρτα γραφικών μαζί. Αυτό είναι ένα αλουμίνιο μαζί με χαλκό που θα ψήξει τον NVMe μας, τον SSD δηλαδή. Και έχουμε και 8 GB RAM. Αυτά τα δύο πράγματα που βλέπετε θα δουλεύουν μαζί για να δώσουν όσο ρεύμα χρειάζεται ο υπολογιστής. Αυτό θα είναι μέσα στην θήκη και αυτό θα είναι απ' έξω. Αυτό ουσιαστικά κάνει convert 240 volts σε 12 volts και αυτό από 12 τα κάνει 5 και 3.3 που χρησιμοποιούν κάποια peripherals για το computer. Άρα και τα δύο χρειάζονται. Λοιπόν, αφού σας έδειξα όλα τα components, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και να αρχίσουμε να το χτίζουμε. Αυτός ήταν ο επεξεργαστής που πάει πάνω στη motherboard. Αυτός ο SSD είναι στο size μιας μικρής τσίχλας. Δε λίγο. Με αυτό όλο το heatsink που βάλαμε πάνω στον SSD, ο SSD δεν θα είναι σε επικίνδυνες θερμοκρασίες σχεδόν ποτέ. Εδώ βγάζουμε τον ανεμιστήρα αυτό για να βάλουμε κάποιον που ξέρω ότι είναι ακόμα πιο αθόρυβος και πιο δυνατός. Το ξέρω ότι το χρώμα δεν είναι τόσο όμορφο, αλλά έτσι αλλιώς δεν θα φαίνεται και αυτός είναι πολύ καλύτερος από αυτόν. Πριν συνεχίσουμε, πρέπει να καθαρίσουμε καλά την επιφάνεια εδώ και την επιφάνεια του επεξεργαστή. Τώρα ενώνουμε το ανεμιστήρα με τη motherboard. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αφού τα συνδέσαμε όλα και στην οθόνη, η στιγμή της αλήθειας. Για πάμε.
Το σύστημα δεν ήθελε να δώσει σήμα, so έβαλα USB τώρα για να το κάνω update στο τελευταίο του BIOS. Όπως βλέπετε εδώ, εκεί είναι το φωτάκι εκεί. Το Power Supply είναι ανοιχτό. Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία, τότε θα το ανοίξουμε και θα έχουμε κανονικά το σήμα μας. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη προσπάθεια αφού κάναμε update τον BIOS. Τώρα θα βάλουμε τα περιφερειακά και θα δοκιμάσουμε να κάνουμε install τα Windows 11. Παιδιά, είμαστε μέσα. Τώρα θα κάνουμε install τα Windows 11 από αυτό. Electric yellow and maroon. It penetrates... Αν πήγαν όλα καλά, τώρα θα κάνει boot στα Windows. Και είμαστε μέσα. Και τώρα, αφού βεβαιωθήκαμε ότι όλα δουλεύουν με το computer, θα το βάλω μέσα στο κουτί του. Πάμε! Και τώρα θα το δούμε σε πλήρη δράση. Το μόνο που έμεινε τώρα είναι να κατεβάσουμε όλα τα drivers και είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η αντένα του Wi-Fi. Όποτε θέλετε μπορείτε να την βάλετε και όποτε θέλετε μπορείτε να την αφαιρέσετε. Electric yellow and maroon. It penetrates and makes us swoon. Colors grow and come alive into our veins, into our eyes. Όπως είδατε, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό σύστημα, μικρό στο size της παλάμης μου και κάνει όσα μπορεί να κάνει ένα μεγάλο computer εύκολα. Αυτό ήταν ένα project που ήθελα να κάνω για αρκετούς μήνες. Τώρα μου ήρθαν τα κομμάτια, λόγω του ότι τα κομμάτια, κάποια από αυτά είναι custom, όπως αυτό εδώ και αυτό. Για τα soundproof foam που βλέπετε στο background θα κάνω βίντεο σύντομα, απλά περιμένω να μου έρθουν και τα άλλα που παρήγγειλα, επειδή θέλω να βάλω κάπου στα 18 πριν αρχίσω να σας τα δείχνω. Παράγγειλα επίσης φώτα για να βλέπετε όλα τα πλάνα σε πιο πολύ λεπτομέρεια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, σας παρακαλώ ένα like, ένα share, ένα subscribe. Σημαίνει πολλά για μένα και θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο.